Αρκαδία 938. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Ιωάννη Κουμαρέλα, τον κτηνίατρο, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουμαρέλα μου. Καλημέρα σας, καλημέρα στο κρατήριο. Να ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλους μας, και γιατί έρχεται πολύ, πολύ υψηλή θερμοκρασία εδώ στην Τρίπολη μας. Ξεκινά από σήμερα τελικά. Όχι ότι τις προηγούμενες μέρες ήταν καλύτερα τα πράγματα, κύριε Κουμαρέλα, αλλά τις επόμενες θα είναι ακόμα πιο σκληρά. Όχι, και θα πράγματι, πούμε... πράγματι είχαμε καύσωνα και συνεχίζει. Θα έχει μια, από ό,τι βλέπουμε, μετεωρολογικά δελτία περίπου μια εβδομάδα ακόμη. Ναι, ναι. Να δούμε λίγο. Έχουμε μοιραστεί και μέσω της εκπομπής μας με τους φίλους ακροατές οδηγίες για το πώς μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να διαχειριστούμε τον καύσωνα, τις υψηλές θερμοκρασίες και την άπνοια. Αλλά να δούμε, κύριε Κουμαρέλα μου, τι γίνεται και με τα ζωάκια συντροφιάς, αυτά που έχουμε στο σπίτι μας, παντός είδους. Και τι γίνεται βέβαια και με τα δεσποτάκια, τα οποία υπάρχουν ακόμα στις γειτονιές και όλο και κάποιος θα φροντίσει γι' αυτά. Οπότε να δούμε. Τελικά τα ζώα μας τα διαχειριζόμαστε όπως εμάς, ή επειδή έχουν διαφορετικές λειτουργίες οι οργανισμοί αυτοί, πρέπει να κάνουμε άλλα πράγματα από αυτά που νομίζαμε? Όχι, κατά κάποιο τρόπο όπως εμάς, απλώς τα ζώα, επειδή δεν υδρώνουν, ναι, έχουμε πρόβλημα με την, τι γίνεται, θέλουν αρκετά υγρά, έχουμε θερμοκρασίες ψηλές τώρα, ναι, τα ζώα έχουν μεγάλες ανάγκες από νερό, οπότε οι κάτοικοι της Τρίπολης και γενικά ο κόσμος πρέπει απ' έξω από τα σπίτια τους να, ένα μπολ με νερό, ώστε να βρίσκουν νερό να πίνουν. Σε σκιερό μέρος, αν είναι εφικτό σε αυτό. Σε σκιερό και τα ζώα πιάνουν σκιερά μέρη, πηγαίνουν. Οπότε καλό θα ήταν αυτά τα μπολ του νερού σε κάποια σκιερά μέρη, κάτω από ένα δέντρο που ξέρουμε ότι συχνάζουν και τέτοια, να βάλουμε μια λεκάνη με νερό, ώστε να πίνουν. Φαγητό δεν έχουν τόσο μεγάλες ανάγκες λόγω της θερμοκρασίας, καταναλώνουν λίγες θερμίδες. Και εντάξει, το λίγο φαγητό είναι αρκεί για αυτά. Το νερό όμως θεωρείται απαραίτητο και δροσιά απαραίτητη. Ούτως ή άλλως τα βλέπουμε και, και έξω στους δρόμους αλλά και στο σπίτι μας. Είναι αρκετά νοχελικά αυτό το διάστημα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Ναι, ναι, ναι. Με η ζέστη τα κάνει νοχελικά. Τα κάνει, δηλαδή θέλουν να ξαπλώσει ένα σκερό μέρος και έτσι με αυτόν τον τρόπο να περάσει τον καύσωνα. Τώρα, όταν είμαστε μέσα στο διαμέρισμα με το ζωάκι που έχουμε στο σπίτι μας και έρχεται και μας κάνει είτε νιάου είτε γαβ και μας κοιτάει μέσα στα μάτια και βλέπουμε ότι υποφέρει πραγματικά, ζεσταίνεται. Ναι, τι μπορούμε να κάνουμε να το διευκολύνουμε? Μπορούμε να δροσίσουμε λίγο το κεφάλι, μια βρεγμένη πετσέτα, αλλά τη λίγο αυτό να το δροσίσουμε, τουλάχιστον το νεράκι του. Βόλτες δεν κάνουμε μεγάλες. Το βράδυ κάνουμε μια βουλτά έτσι να κάνει, το βγάζουμε το πρωί-πρωί και το βγάζουμε και το βράδυ αργά, ώστε να είναι πιο δροσερός ο καιρός. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο να αποφεύγουμε δηλαδή θερμοπληξίες κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει κάποια προτίμηση στη διατροφή τους, δηλαδή ίσως θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάρος σε υγρή τροφή? Μεγρά πολλά. Ζουμί από κρέας είναι ιδανικό. Ναι, ναι. Έχει ηλεκτρολίτες, έχει πολλά, δεν έχει πολλές θερμίδες πρωτεΐνες. Οπότε τα ζώα τα συντηρούμε σωστά, δίνουμε τους απαραίτητους ηλεκτρολίτες και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, δεν δημιουργούμε τις πεψίες κατά κάποιο τρόπο που είναι και με την επιβάρυνση της ζέστης, θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στο ζώο. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Μας είπατε ότι μπορούμε να τους βάζουμε πετσετούλα βρεγμένη στο κεφάλι για να τα βοηθήσουμε. Να τα βρέχουμε λίγο, έτσι θα τα δροσίζουμε. Μπορούμε να τα βλέπουμε ότι το μεσημέρι τα έχει πιάσει πολύ ζέστη, τα δροσίζουμε λίγο. Τα μπάνια είναι πάλι πάρα πολύ καλά. Αυτά σε ό,τι αφορά τα σκυλιά, βέβαια, γιατί η γάτα δεν αγαπά το νερό. Οπότε εκεί θα δυσκολευτούμε αρκετά. Όταν είναι όμως καλή, γιατί έχουμε γάτες πάρα πολύ καλές. Δέχονται, ας πούμε, να τις περάσει μια πετσέτα έτσι λίγο πάνω από το κεφάλι στο σώμα. Έτσι. Στη ζόρη και τι να κάνουμε, να πάρουμε το ψυκαστήρι και όπου την πετύχουμε? Όχι, δεν ψυκαστήρι, όχι. Απλώς μια πετσέτα, οπότε κάνουμε και λίγο καθαριότητα τριχώματος και ωραία, το δροσίζουμε έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Χρήση ανεμιστήρα, χρήση air condition. Δεν έχουν όλα τα σπίτια δυστυχώς air condition, οπότε κάποια κάνουν χρήση του ανεμιστήρα αυτό το διάστημα. Ναι, ναι. Βοηθάει κάνει καθόλου? Βοηθάει, βοηθάει απλώς να μην είναι έντονος, ναι, γιατί τις γάτες ειδικά τις ενοχλεί ο ανεμιστήρας. Καταλάβατε και φεύγουν. Οι δικές μου πάλι παίζουνε. Τα δέχονται να είναι λίγα και πιο χαμηλή ταχύτητα, να μην είναι πάρα πολύ ψηλή ταχύτητα, να έχει ένα αεράκι και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εννοείται ότι μέσα στο αυτοκίνητο αποφεύγουμε να τα έχουμε τα ζωάκια μας. Το τώρα είναι έτσι δράμα. Είναι πολύ σκληρό για τα ζώα. Είναι πάρα πολύ εύκολο στο αυτοκίνητο μέσα, ειδικά αν μην τα τσάμια κλειστά για θερμοπληξία.
και δεν το συνιστώ καθόλου αυτό το καιρό με το αυτοκίνητο. Το βράδυ, αν θέλει κάποιο να ταξιδέψει, το βράδυ πρωί-πρωί να φύγει. Με τη δροσούλα. Ώστε ναι, να μην έχουμε φαινόμενα θερμοπληξίας. Και ένα τελευταίο, κύριε Κουμαρέλα μου, για να σας αποδεσμεύσουμε, έχετε το ιατρείο σας. Αν θελήσουμε να πάμε στη θάλασσα αυτές τις ημέρες, είναι καλή ιδέα, τουλάχιστον τα σκυλάκια που μπορούν να σταθούν στη θάλασσα, είναι καλή ιδέα αυτές τις ημέρες με αυτές τις θερμοκρασίες να τα πάρουμε μαζί μας. Αυτές τις θερμοκρασίες είναι το μόνο για την μετακίνηση. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ καλή για τα ζώα, να κάνει δηλαδή τα μπάνιο. Ναι. Βλέπω και από τα δικά μου. Τα παντουσάκια τους κινδυνεύουν από την καυτή άμμο, γιατί κάποιες ώρες είναι ιδιαίτερα καυτή άμμος. Ούτε εμείς δεν την κατέχουμε. Ναι, η άσφαλτος όλα αυτά, ναι, τα ενοχλεί. Τα ενοχλεί και πολύ μάλιστα. Ναι. Άρα εγκαλίτσα. Θέλω πως είναι το δυνατό δροσιά. Αν μπορέσουμε και πετύχουμε, δηλαδή να φύγουμε πρωί-πρωί, να πάμε θάλασσα. Τα ζώα που μπαίνουν στο νερό μέσα και τους αρέσει το νερό, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, περνάνε πολύ καλά. Αλλά και εκεί πρέπει να έχουμε νερό να πίνουν. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πολύ ωραία. Φαγάκι ανάλατο, όπως και να έχει. Αν το έχουμε μαγειρέψει. Υγρά. Ζουμί με λίγο κοτοπουλάκι μέσα, λίγο φρυγανιά. Ναι. Κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, να παίρνει υγρά, θέλουμε το ζώο. Πολύ ωραία. Κύριε Κουμαρέλα μου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις συμβουλές σας. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη και καλημέρα στους ακροατές σας. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Αρκαδία 938.